μοντέλα της πίστας στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων. Στην Αθήνα, η σεξι Χριστίνα Κολέτσα που γιορτάζει σήμερα. Και στη Θεσσαλονίκη, η καυτή Φανή Δρακοπούλου. Η εορτάζουσα έκλεψε την παράσταση όταν εμφανίστηκε με σεξι και όποιος αντέξει, Τίγρε Κορμάκι. Τι σημασία είχε τι τραγουδούσε, οι περισσότεροι κοιτούσαν αυτό που φορούσε. Αυτό που εύχομαι για μένα, για κατεπέκτηση για όλους τους ανθρώπους, είναι υγεία, υπομονή, στα περίεργα χρόνια που ζούμε. Πιστεύω βέβαια για καλό ότι συμβαίνουν όλα. Και τι άλλο, τι έχω, γιατί, τι έχει τα μαλλιά μου. Ας το ανέμελο το μαλλί να πηγαίνει ασορτή με το τιγρέ φορμάκι. Ένα δώρο αυτό που το πήρα και πρώτο από όλα, δηλαδή πριν λίγες μέρες, ήταν ένα ζευγάρι παπούτσια. Έχω τρέλα με τα παπούτσια και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν δανείζει ένα ζευγάρι στη Φανή Δρακοπούλου, θα της χρειαστούν να πατήσει το βουνό από γαρίφαλα. Άρα και για μένα, η τραγουδίστρια βγήκε με ένα χρυσαφί καυτό μίνι και προκάλεσε καρδιοπάθειες. Λουλουδοπόλεμος έγινε για χάρη της. Το μαγαζί αυτό πουλάει πολλά λουλούδια. Κοίταξε, τις γιορτές ο κόσμος ξεσπάει, αλλά από την άλλη έχουμε και πολύ χαμηλές τιμές και δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον που θέλει να γλεντήσει. Και η Στέλλα καλή έχει τις επιτυχίες της. Να έχουμε την υγεία μας. Αν μπορούμε να αφήσουμε πίσω το 11 σιγά σιγά και να δούμε λίγο το 12 πιο θετικά. Σαν τον Πάνο Καλίδη που αυτήν την περίοδο την έχει δει Μπόμπο Μάστορας. Ήμουν κάτω στο εργαστήριο που έχω κάνει στο σπίτι μου και ασχολούμουν με ένα μοντέλο καινούριο, με ένα μοντελάκι το οποίο έχει μια κόκκινη πίσω όψη. Από πίσω δηλαδή είναι... Τώρα φταίμε εμείς να πούμε ότι είστε πονηρούλης. Μετά τα 30 ο άντρας παλιμπεβίζει και έτσι και εγώ ασχολούμαι με το μοντελισμό, με αεροπλανάκια. Καλή επιτυχία και να προσέχεις τα κενά αέρος. Άλλος για τα σύννεφα. Εύχομαι το 2012 που κοντοζυγώνει, που έρχεται, να είναι πιο χαρούμενο, να μας δώσει περισσότερο χαμόγελο, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους ανθρώπους. Και να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και εμείς το ευχόμαστε. Μέτρα δυνάμω και θα δεις πόσες ζωές θα είναι δίπλα σου.